θα έλεγα ότι εγώ προσέφερα κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς προεκλογικά είχαμε δεσμευτεί και στα δύο θέματα τα σημερινά, και για το θέμα της υγείας και για το θέμα του χρηματολογίου. Ήταν λοιπόν υποχρέωσή μας έναντι της κοινωνίας να επιλύσουμε αυτά τα δύο θέματα. Πιστεύω ότι μέχρι εδώ με αυτά που έχουν επιτευχθεί, θα έλεγα ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Και για τα δύο. Όμως χρειάζεται μια συνεχής προσπάθεια ώστε να φτάσουμε στο τέλος για να απολαύσει η κοινωνία τελικά αυτό που της υποσχεθήκαμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν τον ευχαριστώ τον Γιώργο, δεν λέω στον εαυτό μου μπράβο καλά έκανες, είναι υποχρέωσή μας. Όμως θα ήταν παράληψη να μην αναδειχθεί και να μην μάθει η κοακή κοινωνία ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι γιατρός στο επάγγελμα, στο θέμα του κτηματολογίου έχει βοηθήσει τα μέγιστα, όχι με τις γνώσεις του επινομικών θεμάτων, με τις προσωπικές του σχέσεις. Και γι' αυτό και μόνο τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Το έργο το οποίο έχουν εκτελέσει αυτά τα παιδιά, αυτοί οι δημοτικοί υπάλληλοι, είναι τεράστιο. Τους πρέπει συγχαρητήρια. Τους εύχομαι να είναι γεροί να το φέρουν εις πέρας. Όμως παράλληλα θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους άλλους φορείς. Ανεξάρτητα από το ότι είχαν μια στήραντη παράθεση όσον αφορά τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής. Το Τεχνικό Επιμελητήριο έβαλε παντιοτρόπος κατά των θεσμικών παρεμβάσεων που πήγαμε να κάνουμε. Απερίφθησαν οι προσφυγές. Ας μην τους έχουμε όμως απέναντι. Ας τους φέρουμε κοντά μας. Να τους πούμε ότι το συμφέρον της κοακής κοινωνίας, αλλά και των ίδιων των επαγγελματιών, είναι η ασφάλεια των συναλλαγών. Αυτή την ασφάλεια μόνο ένα ενημερωμένο κτηματολόγιο, μόνο μια ενημερωμένη υπηρεσία, μόνο με τη βοήθεια του Δήμου, διότι ο Δήμος διαθέτει ευτυχώς και την θέληση και την οικονομική δυνατότητα, να μπορέσει να λειτουργήσει. Ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, μπαίνοντας μέσα στο κτηματολόγιο, τι εισπράττει κανείς? Εισπράττει μια έτσι, ένα βαρύ κλίμα. Γιατί όλοι λειτουργούν με άγχος. Και είναι μια δουλειά η οποία απαιτεί προσοχή ιδιαίτερη. Όχι απλώς του μέσου ανθρώπου. Ιδιαίτερη προσοχή. Και ο τελευταίος υπάλληλος και ο κλητήρας που δεν υπάρχει αν υπήρχε, και αυτού η αποστολή είναι πάρα πολύ δύσκολη και απαιτείται προσοχή. Ξέρετε ότι λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι με δανεικά μηχανήματα? Είναι δυνατόν? Τους τα έχει δανείσει κτηματολόγιο ΑΕ. Και σε αυτό τον τομέα πρέπει να παρέμβουμε, κύριε Δημάρχη. Λοιπόν, για να μην πλατιάζουμε και στο τέλος θα φανεί ότι ευλογούμε τα γένια μας, και δεν είναι η πρόθεση μας αυτή, ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση. Η παράκληση λοιπόν είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια προς τους τομείς αυτούς που ξεκινήσαμε, ώστε να φτάσει επιτέλους στο τέλος για να απολαύσει η κοινωνία αυτό που της ανήκει, η ιδιοκτησία της, να μπορέσει να τη μεταβιβάσει, να μπορέσει να κάνει μια επένδυση, να μπορέσει να κάνει οτιδήποτε και να μπορέσει και στο τέλος η Δημοτική Αρχή σε αυτούς τους χώρους να τους αξιοποιήσει. Αλλιώς και είναι προς τιμήν της κοινωνίας μας και των συναδέλφων μου ότι δεν προσέφηγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας, διότι επί τόσα χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα πράγματα. Οπότε είναι προς τιμή τους ότι δεν διεκδίκησε κανένα στην ανατροπή της πράξης εφαρμογής. Αφού λοιπόν έχουμε φτάσει ως εδώ, να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να γευτούν όλοι οι ΚΟΗ την προσφορά της Δημοτικής Αρχής. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ γιατί επεκτάθηκες και ανέδειξες και ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και σχετίζεται με τη λειτουργία και την οντότητα του κτηματολογίου μας. Αντιλαμβανόμενοι όλοι ότι ένας τεράστιος πλούτος είναι υποβαθμισμένος δυστυχώς και άρα πρέπει να τον ενεργοποιήσουμε αν θέλουμε τα το ωφέλη του να είναι για όλη την κοινωνία.
Θα ήθελα να προσθέσω ότι την επόμενη εβδομάδα οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και η Πολυοδομία θα σας παρουσιάσει τις λεπτομέρειες και τον όγκο και το φόρτο εργασίες στο τεχνικό κομμάτι, ώστε να ενημερωθούν οι συμπατριώτες μας μέχρι πού φτάζαμε και τι ακριβώς έχουν κάνει οι υπηρεσίες, αναγνωρίζοντας τουλάχιστον εγώ ότι ήταν ένας τεράστιος άνθρωπος. Και να δώσει το λόγο στον φίλο, τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κοπάρη, να μας πει περίπου την πορεία ανάπτυξης της διεκδίκησης του Κέντρου Υγείας, αλλά κυρίως της λειτουργίας της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης Κώστας Πης, Ιπποκράτιο Κέντρο Υγείας. Καλή σας ημέρα.